μείωση των φορολογικών συντελεστών, τολμηρή και αποφασιστική. Άμεση μείωση, ώστε να τη νιώσει η οικονομία από την πρώτη μέρα, αλλά και μεσοπρόθεσμη, ώστε να αρχίσει να βελτιώνεται η ψυχολογία και οι προσδοκίες της αγοράς. Προτείνουμε συντελεστή κερδών 15% ίδιο για όλες τις εταιρείες, αυτό που διεθνώς λέγεται flat rate. Και φορολόγηση στα μερίσματα 15% από το σημερινό 25%. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής εισοδήματος θα υποχωρήσει σε πρώτη φάση από το 45% στο 40%. Με λιγότερα κλιμάκια, σε 3 χρόνια, δεν θα ξεπερνά το 30%. Το ΦΠΑ από το 23% που είναι σήμερα, στο 19% για την υψηλή κατηγορία και από το 13% στο 9% για τη μεσαία. Επίσης θα πέσει στο 4,5% για κλάδους όπως ο τουρισμός, το τουριστικό πακέτο. Και σύντομα θα δούμε και τη θετική επίπτωση στον πληθωρισμό. Για τα καύσιμα θα αφαιρεθεί σε 2 χρόνια ο επιπλέον ειδικός φόρος που μπήκε επί ΠΑΣΟΚ. Έχουμε γίνει η ακριβότερη χώρα σε καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προσέξτε τώρα σημαντικό. Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%. Η Ιρλανδία ήδη έχει πείσει, έπεισε τη δική της τρόικα και κατέβασε τις δικές της εργοδοτικές εισφορές. Έτσι θα μειωθεί αισθητά το μη μισθολογικό εργοδοτικό κόστος. Με δρακόντιες όμως πλέον ποινές για τη μαύρη εργασία. Έτσι η αύξηση των εισφορών από μείωση της αδήλωτης εργασίας θα εξισορροπήσει τις απώλειες για τα ταμεία. Και σταδιακή κατάργηση των λεγόμενων φόρων υπερτρίτων μέχρι τη σχεδόν οριστική εξάλληψή τους σε 3 με 4 χρόνια. Όλα αυτά βάζουν μπροστά και μια άλλη δικιά μας μεγάλη δέσμευση. Την απενοχοποίηση επιτέλους της επιχειρηματικότητας. Είμαστε υπέρ των επιχειρηματιών. Πρέπει να είμαστε υπέρ των επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Του κάθε επιχειρηματία. Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται υποδιωγμό. Όπως βρέθηκε υποδιωγμό πολλές δεκαετίες πλήρους κυριαρχίας του κρατισμού στην Ελλάδα. Διωγμός που χτύπησε και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως το σύνολο της μεσαίας τάξης. Μεσαία τάξη που αποτελείται κατά μέγα μέρος από μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους. Ξέρω ότι πολλοί αναρωτιέστε τι θα στοιχήσουν όλα αυτά. Θα απαντήσω σε λίγο. Για την ώρα να θυμάστε ότι όλοι οι γείτονές μας τέτοιους φορολογικούς συντελεστές έχουν ή και χαμηλότερους. Και για να επιβιώσουμε πρέπει κάποτε να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα. Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα. Δεύτερο βήμα επανεκκίνησης. Η τακτοποίηση όλων των εκκρεμωτήτων από το παρελθόν. Και προσέξτε, η αυστηρή κόκκινη γραμμή που θα χαράξουμε από εδώ και στο εξής. Κυρίως 3 πράγματα. Κατάργηση του πόθεν αίσιας κατοικίας οποιασδήποτε. Πρώτης, δεύτερης, εξοχικής κτλ. Για 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το πόθεν αίσιας για την κατοικία δεν τιμωρεί αυτούς που έβγαλαν χρήματα με αθέμητους τρόπους. Τιμωρεί μόνο την ελληνική οικονομία για την νεκρόνη την οικοδομή. Και η οικοδομή αποτέλεσε παραδοσιακά την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Όχι η άλλη αύξηση στις αντικειμενικές αξίες, γιατί αυτές δεν φέρνουν έσοδα, απλά νεκρώνουν κάθε δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο. Κατάργηση του πόθεν αίσιας ώστε να επιστρέψουν κεφάλαια στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα για να δηλωθούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, ρευστά και ακίνητα Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό. Θα καταργήσουμε σήμερα κάθε φορολογική ποινή, αλλά μόνον για 1 χρόνο. Σε αυτό το διάστημα, εκτός βέβαια από όσους ξεπλένουν μαύρο χρήμα, θα έχουν τη δυνατότητα είτε να δηλώσουν αυτά που έχουν εδώ, είτε να φέρουν στην Ελλάδα χρήματα που απέσυραν. Μετά θα λειτουργήσουν προς κάθε κατεύθυνση οι πιο αυστηροί κανόνες. Μια μόνο εξαίρεση.
για τους πολιτικούς. Θα τεθεί αμέσως εφαρμογή πρότασή μου να εξεταστεί το πόθεν έσχες όσων διατέλεσαν υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 μέχρι σήμερα. Επίσης, επιτέλους, περιουσιολόγιο για κάθε Έλληνα. Στο παράρτημα 6 θα δείτε τους βασικούς άξονες για αυτή τη διαμόρφωση του περιουσιολογίου. Τρίτο βήμα επανεκκίνησης, η γενικότερη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος. Οι επενδυτές, ξένοι ή ντόπιοι, πρέπει να πιστούν ότι αυτά τα τολμηρά βήματα θα διαρκέσουν. Δεν θα αντιστραφούν αργότερα. Πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε σταθερό σύστημα που χτυπάει τη φοροδιαφυγή. Αυτό πολλές φορές είχε εξαγγελθεί μέχρι τώρα και τα αποτελέσματα ήταν πάντα φτωχά ή και αντίθετα από αυτά που προσδοκούσαμε. Η διαφάνεια 3 δείχνει ότι το 10, παρά τις προσδοκίες του μνημονίου, προσέξτε, η φοροδιαφυγή αυξήθηκε. Χρειάζεται λοιπόν συνολική αλλαγή με τις 4 αρχές που βλέπετε στη διαφάνεια 4. Είπαμε για τη μείωση των συντελεστών. Γιατί? Γιατί όταν σε συνθήκες μαρασμού αυξάνεις τους φόρους, τότε όλο τον κόσμο το σπρώχνει στη φοροδιαφυγή. Δεύτερον, με το πιο απλό φορολογικό σύστημα. Μόνον την τελευταία χρονιά έχουν ψηφιστεί 10 καινούργιοι φορολογικοί νόμοι, 1.718 σελίδες. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε κωδικοποίηση όλων των φορολογικών διατάξεων σε λίγες σελίδες. Ένας ενιαίος νόμος για τα φυσικά πρόσωπα, ένας για τις επιχειρήσεις, ένας για την ακίνητη περιουσία και ένας για τις συναλλαγές, κυρίως το ΦΠΑ. Φανταστείτε λοιπόν, έναν νόμο μόνον για τον Έλληνα επιχειρηματία σε 50 σελίδες. Και όχι χιλιάδες διάσπαρτα άρθρα από νόμους από τα προπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα. Αυτό από μόνο του θα είναι όχι μεταρρύθμιση, αλλά επανάσταση σε ένα φορολογικό καθεστώς δεκαετιών. Τρίτον, εφαρμόζοντας επιτέλους αυστηρές ποινές για όσους πιάνονται να φοροδιαφεύγουν ή να εισφοροδιαφεύγουν. Γιατί αν, προσέξτε, εξακολουθούν να κλέβουν το κράτος παρά την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, τότε θα αξίζουν την πιο αυστηρή αντιμετώπιση. Και όχι όπως η κυβέρνηση, που θεωρεί το φορολογούμενο εξ αρχής φοροφυγά και ανηλικρινή μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Τέταρτον, περιορίζοντας την επαφή φορολογούμενου εφόρου, ώστε να μειωθεί η συνδιαλλαγή μεταξύ τους, με δύο βασικές καινοτομίες για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι αν θα φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο ή όπως σήμερα, λογιστικά. Ο τεκμαρτός υπολογισμός του φόρου για τους μικρομεσαίους θα γίνεται απρόσωπα με βάση τις γενικές τάσεις του κλάδου και της περιοχής. Για παράδειγμα, για ένα κατάστημα 100 τετραγωνικών θα υπολογίζεται άλλο τεκμαρτό κόστος, τεκμαρτό κέρδος στο Κολωνάκι και άλλο στην Κοκκινιά. Αν ο φορολογούμενος δεν το δεχθεί αυτό το τεκμαρτό, τότε ναι, θα υπόκειται σε πλήρη έλεγχο των στοιχείων του. Μετά, εξωτερική βοήθεια στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω τρίτων, δηλαδή μέσω ελεγκτικών εταιριών ή λογιστικών γραφείων που θα είναι και αυτά υπεύθυνα για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται. Οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν και τα ελεγκτικά γραφεία και το φορολογούμενο, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα συνδιαλλαγής μεταξύ τους. Και οι ελέγχοντες θα ελέγχονται. Τέλος, θα υπάρχει η από καιρό αναγκαία κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Προτείνουμε λοιπόν μια επαναστατική αναμόρφωση του συστήματος που θα είναι πιο απλό, λιγότερο γραφειοκρατικό, φιλικό για τον έντιμο φορολογούμενο και αμήλικτο για το φοροφυγάδα. Στη διαφάνεια 5 φαίνεται πόσο μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα από μείωση της φοροδιαφυγής στα 4 επόμενα χρόνια με πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς. Τέταρτο βήμα επανεκκίνησης. Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων. Μιλάω για τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα των προηγούμενων δεκαετιών. Με ταυτόχρονη αεροφωτογράφηση όλης της Ελλάδας. Θα απαγορευτεί στο εξής, διαροπάλου η αυθαίρετη δόμηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή
πάνω από 1.000.000 χτίσματα σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει ασφαλώς να εξαιρεθούν όσα είναι μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, πάνω στον Αιγιαλό, και όσα είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον, δάση, μπαζωμένα ρέματα κτλ. Τα υπόλοιπα, που υπολογίζονται στο 70%, τουλάχιστον μπορούν να αποκτήσουν άμεσα κανονικούς τίτλους ιδιοκτησίας με αντίτιμο ανάλογο με την περιοχή, το οποίο θα μπορέσει ο ιδιοκτήτης να εξοφλήσει στο δημόσιο μέσα σε 3 χρόνια. Η νομιμοποίηση και το τίμημα για απόκτηση τίτλων θα είναι αντίστοιχα με την περιοχή, την έκταση και τη βαρύτητα των παραβάσεων. Στη διαφάνεια 6 φαίνονται τα προσδοκόμενα δημόσια έσοδα τριετίας από αυτή την πλήρη νομιμοποίηση. Υπολογίζεται ότι την πρώτη χρονιά μόνο θα φτάσουν σε 1,5 δισεκατομμύριο. Γιατί σε αντίθεση με την κυβέρνηση που αναφέρεται σε πρόσκαιρη τακτοποίηση, εμείς σχεδιάζουμε συνολική πολιτική γης και νομιμοποίηση. Άλλωστε, μην κάνετε λάθος, σήμερα το ίδιο το κράτος ομολογεί ότι δεν μπορεί να κατεδαφίσει. Άρα δίνει το πράσινο φως σε νέα αυθαίρετα κτίσματα παντού. Καιρός να μετατρέψουμε το πράσινο φως σε κόκκινη γραμμή. Νομιμοποιούμε τα περισσότερα από εκείνα που ήδη υπάρχουν και θέτουμε δρακόντιες απαγορευτικές διατάξεις από εδώ και στο εξής. Από εδώ και μπρος, σε όσους φτιάχνουν αυθαίρετα, θα κατεδαφίζονται άμεσα με χρέωση του παραβάτη που θα πληρώνει και ακριβό πρόστιμο. Έτσι μόνον θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι και έτσι θα πείσουμε και την κοινωνία ότι θα σταματήσει η αυθαίρετη δόμηση. 5. Βήμα επανεκκίνησης. Θα εξοφληθούν οι εκκρεμότητες του κράτους προς τους ιδιώτες, δηλαδή το τρέχον εσωτερικό χρέος, οι οφειλές του δημοσίου ληξιπρόθεσμες προς τους ιδιώτες. Μιλάμε για οφειλές από επιστροφή ΦΠΑ, επιδοτήσεις, εφάπαξ συνταξιούχων, πληρωμές σε συμβάσεις έργου και εργασίας, μέχρι και αμοιβές κατασκευαστικών έργων. Όλα αυτά μπορούν να τακτοποιηθούν με άμεση επιστροφή οφειλών σε ρευστό από ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και με διαδικασία συμψηφισμού έναντι των οφειλών του φορολογούμενου. Υπολογίζεται έτσι ότι θα πέσουν στην αγορά γύρω στα 5 δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, το ίδιο το κράτος να πρωτοστατεί στο κίνημα του «δεν πληρώνω». Ούτε μπορεί το κράτος να παίζει το ρόλο του αυστηρού όταν το ίδιο είναι άδικο. Αυτά τελειώσαμε. 6. Βήμα επανεκκίνησης. Η δέσμευση των τραπεζών να προσφέρουν στο εξής. Στην πραγματική οικονομία ένα μέρος 20-30% των εγγυήσεων που παίρνουν. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει 63 δισεκατομμύρια σε 3 χρόνια. Και προχθές ψηφίσαμε καινούρια ρύθμιση για άλλα 30 δισεκατομμύρια. Τα χρησιμοποιούν η καθεμιά για να καλύψουν την εκροή καταθέσεων, την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τον αποκλεισμό τους από τη διατραπεζική αγορά που πια δεν δουλεύει στην Ελλάδα. Μόνο που αυτό έχει δημιουργήσει μια αληθινή ασφυξία ρευστότητας στην αγορά. Κάθε τράπεζα από μόνη της δεν μπορεί να αντιστρέψει αυτή την τάση. Αλλά αν δώσουν όλες ρευστότητα στην αγορά, τότε η αγορά και θα ανασάνει και το ενεργητικό των τραπεζών θα υποφεληθεί και η κεφαλιακή τους επάρκεια θα διορθωθεί και η διαρροή καταθέσεων θα σταματήσει. Από την καινούρια δόση εγγύησεων λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός λογαριασμός που θα πάει αποκλειστικά στην πραγματική οικονομία, κυρίως σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, τουριστικές και στεγαστικά δάνεια. Το 1/4 από αυτά θα γυρίσουν άλλωστε αμέσως πίσω στο Ταμείο του Κράτους ως υγιή φορολογικά έσοδα. Απ' την άλλη, όπως το ζήτησα και ο ίδιος από τον κύριο Τρισέ, πρέπει να παραταθούν τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών πέρα από το 2011, για όλο το 2012. Και αυτό είναι από τα πρώτα που θα διαπραγματευτώ με τους δανειστές μας. Προσέξτε, ρευστότητα και πάλι ρευστότητα. Διαφορετικά δεν υπάρχει ελληνική οικονομία. Γιατί αυτή τη στιγμή η αγορά είναι γεμάτη από μεταχρονολογημένες επιταγές, πόσο πάνε και επεκτείνονται σε βάθος χρόνου.